Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να σας δείξω την περιποίηση του προσώπου μου, όπως είδατε και από τον τίτλο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας δείξω τι κάνω σε καθημερινή βάση, δηλαδή που ξυπνάω το πρωί και βάζω πλύνω το πρόσωπό μου και βάζω τις ενυδατικές μου. Θα σας δείξω την περιποίηση που κάνω όταν επιλέγω μία μέρα να ασχοληθώ πραγματικά με το πρόσωπό μου και να κάνω μία περιποίηση εις βάθος, δηλαδή από την αρχή ως το τέλος, να αφαιρέσω τα νεκρά κύτταρα όσο περισσότερο μπορώ και να ενυδατώσω ακόμη περισσότερο την επιδερμίδα μου. Οπότε, είναι κάποια προϊόντα από τα οποία δηλαδή χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα και μπορεί να σας λέω και πάρα πολύ. Θα σας δείξω τη διαδικασία που ακολουθώ τις ημέρες που θέλω πραγματικά να ενυδατώσω και να περιποιηθώ το πρόσωπό μου και θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, τα οποία είναι κατά βάση οικονομικά προϊόντα, αλλά εμένα προσωπικά με έχουν βολέψει. Αυτή είναι η standard σειρά της περιποίησης που ακολουθώ και χωρίς να πω κάτι παραπάνω, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνω φυσικά όταν θα ξεκινήσω αυτή τη βαθιά περιποίηση δεν είναι τίποτα άλλο από το να ξεκινήσω από το να πλύνω το πρόσωπό μου. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώ από την εταιρεία Olive Touch το Face Cleansing Gel, το οποίο έχει μέσα οργανικό λάδι, οργανικό ελαιόλαδο και tea tree. Είναι πάρα πολύ ευγενικό στην επιδερμίδα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με άλλο τρόπο. Έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά του πράσινου σαπουνιού, είναι πάρα πολύ ενυδατικό παράλληλα και καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Οπότε ξεκινάω με αυτό εδώ πέρα. Αφού λοιπόν έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, θα περάσω σε ένα scrub και είναι από την L'Oréal Paris το Pure Zone, το οποίο είναι smoothing scrub. Scrub βαθύ καθαρισμού και απολέπισης. Για μένα πραγματικά είναι το καλύτερο scrub που έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Έχει μια μυρωδιά που σε παραπέμπει σε δροσιά. Δεν ξέρω αν είναι το σαλκικό οξύ που μυρίζει έτσι, αλλά έχει πραγματικά σου δίνει μια πάρα πολύ έντονη φρεσκάδα. Όντως καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Η κόκκι που έχει δεν είναι πάρα πολύ σκληρή, αλλά όντως κάνει βαθύ καθαρισμό. Πραγματικά με το που ξεπλύνω το πρόσωπό μου, καταλαβαίνω κατευθείαν ότι έχουν φύγει πάρα πολλά νεκρά κύτταρα και έχει πραγματικά γίνει σωστή απολέπιση στο πρόσωπό μου. Και είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ μία βαριά με δύο φορές την εβδομάδα, γιατί δεν είναι τόσο σκληρό. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει και με το scrub, στη συνέχεια θα πάω και θα περάσω patches στο πρόσωπο και συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τα Pronto Patch. Είναι ταινίες για μαύρα στίγματα. Εγώ προσωπικά τα βρήκα στα Jumbo τα συγκεκριμένα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί όντως είμαστε και λίγο καχύποπτοι με τα προϊόντα του Jumbo, τα συγκεκριμένα είναι δερματολογικά ελεγμένα, πράγμα που είναι πάρα πολύ θετικό. Ένα είναι αυτό, δεύτερο είναι ότι είναι πολύ οικονομικό και τρίτο καλό είναι ότι εμένα προσωπικά, και μιλάω πάντα για τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι πριν ξεκινήσω να παίρνω αυτά, έπαιρνα τις Nivea και αυτά εδώ πέρα μου κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά είναι καθαρά θέμα προσωπικό. Τις χρησιμοποιείτε αφού έχετε βρέξει τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν, τα αφήνετε 10 με 15 λεπτά και καθώς τα βγάζετε βγαίνουν μαζί και τα μαύρα στίγματα. Αφού λοιπόν έχω αφαιρέσει τα μαύρα στίγματα από το πρόσωπό μου, τουλάχιστον την πλειοψηφία των μαύρων στιγμάτων με τα συγκεκριμένα patches, θα περάσω σε μια δεύτερη μίνι απολέπιση για να φύγουν και τα τελευταία νεκρά κύτταρα και επιλέγω από την σειρά Evoluderm, είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα. Το πρώτο είναι μια πολυπιστική κρέμα για θρέψη με βούτυρο καριτέ και το δεύτερο είναι η μάσκα θρέψης με βούτυρο καριτέ. Τώρα τι γίνεται, τα συγκεκριμένα με έχουν αφήσει πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το πρώτο που είναι η απελπιστική κρέμα έχει πραγματικά μία σύσταση απίστευτη. Αυτό που κάνει να έχει μικρό κόκκους ουσιαστικά και κάνει απολέπιση, αλλά παράλληλα είναι πιο βουτυρένιο, είναι βούτυρο καριτέ. Νιώθεις ότι απολεπίζει και παράλληλα από πάνω σκεπάζει με ενυδάτωση την επιδερμίδα σου. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν νιώθεις καθόλου έτσι σκληράδα και ότι γδέρνουν στο πρόσωπό σου. Ουσιαστικά κάνω και γλυκές κινήσεις περίπου για 2 λεπτά. Πηγαίνω μετά στον νηπτήρα και το ξεβγάζω με νερό. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει και με την δεύτερη μίνι απολέπιση που έχω κάνει, το πρόσωπό μου πραγματικά εκείνη τη στιγμή, άμα δεν βάλω κάτι, είναι πάρα πολύ ενυδατωμένο. Αλλά εγώ το πάω και ένα βήμα παραπάνω και παίρνω πάλι από την ίδια σειρά την μάσκα θρέψης, η οποία συσφίγγει τους πόρους και πραγματικά λιένει πάρα πολύ ωραία την επιδερμίδα. Την απλώνω μια γενναιόδορη ποσότητα σε όλο μου το πρόσωπο και στη συνέχεια την αφήνω να δράσει για 20 περίπου λεπτά. Το επόμενο βήμα μου είναι να ενυδατώσω ένα τσακ παραπάνω την επιδερμίδα μου και περνάω στα συνηθισμένα προϊόντα που χρησιμοποιώ και στην καθημερινή μου βάση. Θα βάλω μια κρέμα από την Kérastase Di Cupra, η λευκή, η οποία είναι μια πάρα πολύ παχύρευστη ενυδατική κρεμούλα, την οποία σας την είχα δείξει και στο βίντεο με το πώς να φαίνεστε ξεκούραστη, γιατί πραγματικά ενυδατώνει σε βάθος. Προσφέρει μια πλούσια
πραγματικά πολύ πλούσια ενυδάτωση, όμως είναι πάρα πολύ βαριά κρέμα. Ξυπνάω το πρωί πάρα πολύ ενυδατωμένη και φρέσκια. Αφού λοιπόν έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου με τη συγκεκριμένη, θα περάσω στα μάτια και είναι και το τελικό στάδιο της περιποίησής μου και θα βάλω δύο προϊόντα. Βάζω από την εταιρεία Sostar μια αντιρρητηδική κρέμα ματιών με SPF 15. Τη βρίσκεται στα φαρμακεία τη συγκεκριμένη. Σωστά είναι να σας πω μια ελληνική εταιρεία και εγώ γενικά προσπαθώ όσο μπορώ και θέλω πραγματικά να αγοράζω ελληνικά προϊόντα για να στηρίζουμε και την ελληνική αγορά. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή η συγκεκριμένη έκανε 5 ευρώ και παίρνει μια τεράστια ποσότητα. Ειδικά μας αναλογιστεί ότι τη βάζει στα μάτια σου και μόνο. Και ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι να παίρνω μια μικρή ποσότητα και να κάνω κυκλικές πολύ ελαφριές κινήσεις γύρω από τα μάτια μέχρι να απορροφηθεί μια μεγάλη ποσότητα του προϊόντος. Δεν τσούζει καθόλου τα μάτια. Θέλω να σας πω για τη συγκεκριμένη ότι είναι paraben free, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία κρέμα, πάρα πολύ οικονομική και είναι και ελληνική. Το τελευταίο πράγμα που κάνω είναι πάλι για την περιποίηση των ματιών και το χρησιμοποιώ αφού έχω βάλει την αντιρρητηδική μου και έχω αφήσει λίγη ώρα να απορροφήσει το προϊόν. Χρησιμοποιώ ένα στυλό από την Nip & Fab. Και παιδιά, είναι το πιο ακριβό προϊόν που έχω αυτή τη στιγμή σας έχω δείξει. Το συγκεκριμένο έρχεται σε μορφή στυλό. Έχει έναν κύλινδρο ο οποίος είναι πάρα πολύ δροσερός με το που το τοποθετήσει στο μάτι. Πηγαίνω λοιπόν και κάνω και κυκλικές κινήσεις γύρω από τα μάτια. Αυτό που κάνει είναι να δροσίζει πάρα πολύ την περιοχή κάτω από τα μάτια. Που είναι κατάλληλο για να το χρησιμοποιείτε όποτε νιώθετε τα μάτια σας κουρασμένα ή κρυσμένα. Πηγαίνετε κάτω από τα μάτια και το περνάτε γιατί δίνει μια άμεση δροσιά και ενυδάτωση. Ενώ παράλληλα έχει αντιρρητηδικές ιδιότητες. Λέει ότι είναι Viper Venom Eye Fix και άμα δεν κάνω λάθος αυτό σημαίνει ότι είναι δηλητήριο οχιάς. Θέλω να σας πω ότι το χρησιμοποιώ τελευταία και πραγματικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι λεπτές γραμμές μου. Δεν ξέρω αν είναι συνδυαστικά και με τη σωστά, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν και πάρα πολύ αναζωογονητικό κάτω από τα μάτια. Και αυτό που έχω επίσης να σας πω είναι ότι να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, το γράφει κιόλας, δηλαδή σας δίνει τις οδηγίες. Μην το έχετε πάρα πολύ κοντά στα μάτια γιατί άμα μπει προϊόν μέσα στο μάτι τσούζει σαν τρελό. Αυτά είναι λοιπόν στο σύνολο τα προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ όταν θέλω να κάνω ένα βαθύ καθαρισμό και μια πολύ βαθιά περιποίηση του προσώπου μου. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οποιοδήποτε αυτά τα προϊόντα βολεύουν στη δική μου την επιδερμίδα και με έχουν ικανοποιήσει εμένα, οπότε αν υπάρχουν άτομα από εσάς τα οποία δεν έχετε ικανοποιηθεί από αυτό το προϊόν, φυσικά μπορείτε να μου το πείτε κάτω στα σχόλια, αλλά είναι καθαρά θέμα της ανάγκης της επιδερμίδας όπως λέω κάθε φορά. Αυτά λοιπόν από μένα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μου στο τέλος και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, να περνάτε πάρα πολύ καλά!